που πήρατε και πώς προχωρήσετε, κύριε Χατζή? Κοιτάξτε, οι αποφάσεις που πάρθηκαν είναι ότι από τη Δευτέρα ερχομένης, πρώτο Θεός, θα πάμε όλοι οι εργαζόμενοι στις δουλειές μας. Θα φύγουμε από τις δουλειές μας η ώρα 10, μόλις έχουμε υπογράψει τις διαθεσιμότητές μας, και θα πάμε καθολικά και θα αποκλείσουμε δύο δρόμους. Δεν θα τους αποκλείσουμε συμβολικά, θα τους αποκλείσουμε καθολικά, ναι, και επαορίστων. Σαν πρώτη κίνηση είναι αυτή. Δρόμους της Χαλκιδικής εννοείται? Βεβαίως. Είναι δύο σημεία τα οποία θα αποκλειστούν για αρχή. Ναι. Το σημείο της αερογέφυρας του Λατωνίου και το δεύτερο σημείο είναι στον κόμβο του Γωματίου. Αλλά ξαναλέμε ότι θα είναι καθολικά. Το μόνο που θα μπορεί να περάσει από εκεί θα είναι μόνο ασθενοφόρο, πυροσβεστική, αστυνομία και ό,τι είναι έκτακτη ανάγκη. Επαόριστον. Μάλιστα. Σαν πρώτη κίνηση. Και μετά από αυτή τη διάρκεια που δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, θα δούμε ποιες θα είναι οι άλλες κινήσεις από εδώ και πέρα, οι οποίες θα είναι δυναμικότατες. Το σύνολο των εργαζομένων, κύριε Χατζή, θα συμμετέχετε? Και όχι μόνο το σύνολο των εργαζομένων, και όλη η κοινωνία. Γιατί όλη η κοινωνία είναι μαζί μας. Θα είναι όλη η τοπική κοινωνία της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής. Δεν έχετε προγραμματίσει κάτι για κάθοδο στην Αθήνα μέχρι στιγμής? Προς το παρόν, όχι. Σαν σκέψεις υπάρχουν πάρα πολλές. Έχουμε ξαναπεί, αποκλεισμοί γραφείων, αποκλεισμοί δημοτικών μεγάρων, αποκλεισμοί των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στον Πολύγυρο. Έχουμε πάρα πολλές σκέψεις. Αυτό που έχει αποφασιστεί μέχρι σήμερα και ξεκινάει τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, είναι αυτό, αλλά θα είναι καθολικό και επαόριστο. Δεν θα φύγετε από τα σημεία, θα μείνετε δηλαδή εκεί στο κλείσιμο των δρόμων? Ναι. Θα μείνουμε για όσο χρειαστεί μέχρι να έρθει, και θα πολεμήσουμε μέχρι να έρθει αυτή η άδικη απόφαση, η πολιτική άδικη απόφαση εις βάρος των εργαζομένων. Μάλιστα. Όλα αυτά τη Δευτέρα, λοιπόν. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε άμεσα αποτέλεσμα από τα ασφαλιστικά μέτρα? Και αν ναι και είναι θετικό, φαντάζομαι θα αναστείλετε τις κινητοποιήσεις. Προφανώς, αν η δικαιοσύνη μας δικαιώσει για ακόμη μια φορά, που πραγματικά πιστεύουμε ότι θα μας δικαιώσει και αυτή η φορά η δικαιοσύνη, θα συνεχίσουμε κανονικά τις εργασίες μας και θα πάμε κανονικά στις δουλειές μας και δεν έχουμε λόγο να ενοχλούμε κανέναν άνθρωπο. Αλλά όσοι μας ενόχλησαν θα ενοχληθούν. Πείτε μας λίγο, κύριε Χατζή, γιατί έχει σημασία ποιοι μένουν ακριβώς αυτή τη στιγμή για να φροντίζουν και να μεριμνούν ώστε να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και το περιβάλλον να μείνει ανεπηρέαστο από όλη αυτή την κατάσταση, και σε ποια εργοτάξια? Σε όλα μας τα εργοτάξια θα μείνουν συνάδελφοι μου εργαζόμενοι, οι οποίοι θα τηρούν όπως είναι κανονικά μέσα στους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, που θα προσέχουν το περιβάλλον και την ασφάλεια των εργοταξίων. Αυτό είναι μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ούτως ή άλλως εργάζονται σε αυτά τα κομμάτια. Ακόμα και τις μέρες που εμείς θα είμαστε σε διαθεσιμότητα, αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να δουλεύουν, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι για τον αγώνα προσφέρουν το μεροκάματό τους στον αγώνα, ο οποίος θα είναι μακρύς και δύσκολος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζή. Να είστε καλά, κύριε. Καλό βράδυ.